Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συγνότητα του ΑΤΙΚΑ TV. Πριν περάσουμε όμως την απόψινή θεματολογία της εκπομπής, θα σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το email της εκπομπής, το οποίο είναι κοινωνική.διάλογη.atikatv.gr. Να σας υπενθυμίσουμε πως έχετε την δυνατότητα να μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.at στην αποψηνή μα εκπομπή, κυρίε και κύριοι, θα ασχοληθούμε μετά από καιρό και πάλι με την ατζέντα τη ελληνική εξωτερική πολιτική, με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, βεβαίω να μονοπολούν διαρκώ το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα. Αδιαμφισβήτητα υπάρχει έντονη ανησυχία σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα και τι ενέργειε των γειτόνων μα στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε και τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι υπόλοιπε δυνάμει σε μια σειρά από μείζωνα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη γειτονιά μα. Και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό προσφυγικό, στα ενεργειακά ζητήματα με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίω τι εξελίξει στα Δυτικά Βαλκάνια. Όλε αυτέ τι ημέρε ακούμε και διαβάζουμε διάφορε αναλύσει για τα ανοιχτά μέτωπα τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμεί έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη, μία, θα λέγαμε, από τι πλέον ψύχρεμε και ρεαλιστικέ φωνέ προσέγγιση των εθνικών μα θεμάτων. Και αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιο, αναπληρώτρια καθηγήτρια σύγχρονη ιστορία και διεθνού πολιτική του Πανεπιστημίου Πελοπονίσου και διευθύντρια του Κέντρου Ελληνική και Διεθνού Ιστορία. Καλώ ήρθατε, κυρία Μπότσιο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σχόλιο σας θα ήθελα για την διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και αυτή που καταγράφεται και βεβαίως τις επιδιώξεις του Τούρκου Προέδρου του Ρετζέπτα Ταγί Περντογάν. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει η τουρκική προκλητικότητα, είναι διαχρονικά καταγεγραμμένη. Είναι προφανές ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ορντογάν που εκπροσωπεί τα συμφέροντά τη, επιδιώκουν να αναδειχθεί η Τουρκία σε μια περιφερειακή ηγεμονική δύναμη και στη Μέση Ανατολή και πλέον και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη Μέση Ανατολή ήταν η αρχική έμφαση τη Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκίνησε με την προσπάθεια να αναδειχθεί στην δύναμη που εκπροσωπούσε το Δημοκρατικό Ισλάμ, mm -hmm. σε ένα κομβικό κράτο όπω λέγαμε εκείνη την εποχή. Δεν πήγε τόσο καλά ε, αυτή η πορεία, και στη συνέχεια τη έδωσε τη δυνατότητα να ενδυναμωθεί ο πόλεμο στη Συρία. Μάλιστα. Ο πόλεμο στη Συρία προκάλεσε την Τουρκία να ε, παρέμβει, mm -hmm. ουσιαστικά να εισβάλλει σε ένα ξένο για να αποθήσει την προοπτική δημιουργία ενό αυτόνομου κουρδικού κράτου, δεδομένου ότι οι Κούρδοι τη Συρία ήταν από τους πιο πιστούς της Δύσης, αντίον του πιο πιστού συμμάχου τη Δύση στην μάχη εναντίον του Άισι. Ε, αυτός Αυτό ο πόλεμο που κράτησε τελικά τον Άσαντ στην εξουσία, από ό,τι φαίνεται. Mm -hmm. με τη βοήθεια της ε, Τουρκίας, της ε, Ρωσίας και του Ιράν αφού ο Άσαντ προηγουμένω είχε επιβιώσει τη Αραβική Άνοιξη, φέρνει τώρα τον Ερντογάν στο επόμενο στάδιο τη έμφαση που θέλει να δώσει, που είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Και τι βλέπουμε, βλέπουμε τι τελευταίε μέρε μια κλιμάκωση τη προσπάθειά του να διεμβολήσει την συνεργασία τη Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου όπως είχε προαναγγείλει να παρακαθίσει στο τραπέζι δίπλα σε αυτές τις χώρες στην συζήτηση για την μοιρασιά των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Και βεβαίως τα τελευταία σχέδια που προέκυψαν με το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο δείχνουν ότι εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο οι επιδιώξεις φτάνουν μέχρι την πίεση προς την Ελλάδα σε μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, ναι, βέβαια. Mm -hmm. Θεωρείτε λοιπόν, μια και αναφέρατε τη συμφωνία Τουρκία-Λιβύη, ότι η βασική επιδίωξη τη Τουρκία μέσω αυτή τη συμφωνία είναι να μα οδηγήσει σε καθεστώ διαπραγματεύσεων. Και να σα θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα. Μία προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο α, θα μπορούσε να πιέσει νομικά και πολιτικά την Τουρκία. Δεν φαίνεται η Τουρκία να ενδιαφέρεται τόσο πολύ να προσφύγει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Ε, Όπω ξέρετε, είχε γίνει προσπάθεια από την πλευρά τη Ελλάδα, mm -hmm. λίγο μετά την διπλή τουρκική εισβολή στην Κύπρο και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, το 1976. Είχαμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα α, περίπου κοινό συνυποσχετικό με το περίφημο πρακτικό τη Βέρνη mm -hmm. και στο τέλο η Τουρκία επαναχώρησε. Τότε η Τουρκία είχε διάφορου λόγου να θέλει να έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία προ τη Δύση. Καταρχά, ενδιαφερόταν για την ευρωπαϊκή προοπτική, έστω και στο απότερο μέλλον. Και δεύτερον, ήθελε να δείξει ένα πιο θετικό πρόσωπο μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σήμερα δεν βλέπουμε να ενδιαφέρει τόσο πολύ για κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ο πρόεδρο Ερντογάν, επανειλημμένο, έχει μιλήσει για το σεβασμό του προ το πολιτικό δίκαιο, mm -hmm. ε, υποτιμώντα το διεθνέ δίκαιο. Και εδώ πρέπει επίση να επισημάνουμε ότι δεν χρειάζεται μια χώρα σαν την Τουρκία που δεν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ και το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα να συμφωνεί με αυτό προκειμένου να δεσμεύεται. Δεσμεύονται μέρη και μη μέρη, όπω ναι. είναι γνωστό. Mm -hmm. Δεν βλέπουμε λοιπόν μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά τη Τουρκία και αντιθέτω. Έχει αρχίσει μια συζήτηση στην Ελλάδα για το αν τελικά πρέπει να προσφύγουμε στο Διεθνέ Δικαστήριο mm -hmm. τη Χάγης Γιατί Χάγη. Για Κύπρος τη μόνη διαφορά που επάδελους. θέλουμε που φυσικά mm -hmm. να αναγνωρίσουμε, mm -hmm. ε, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Δεν αναγνωρίζουμε άλλε διαφορέ. Η Τουρκία έχει προσπαθήσει να μεγεθύνει, να επιμηκύνει τη διαφορά, προσθέτοντα mm -hmm. τα συνέχεια και άλλα θέματα. Για εμά υπάρχει μόνο ένα θέμα, η υφαλοκρηπίδα, που τώρα εμπλέκεται βέβαια και με την ΑΟΣ, που είναι mm -hmm. η τελευταία τάση για την οικονομική χάραξη. Πάντω, κυρία Μπότση, αυτό που είδαμε ότι η Κύπρο να οδηγήσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στη Χάγη. Ενώ ας πούμε, η Τουρκία, αυτό που παρατηρούμε η Άγκυρα ιστορικά, προτιμά να κερδίζει εκτό δικαστηρίων, δημιουργώντα τετελεσμένα και ένα, θα λέγαμε, άτυπο δίκαιο. Ακριβώ. Προφανώ το διεθνέ δίκαιο υπάρχει για να στηρίζει ιδιαίτερα όσου έχουν ε, λιγότερη ε, δύναμη, ε, ενδεχομένω λόγω γεωπολιτική θέση. Mm -hmm. Η Κύπρος, για παράδειγμα, επειδή δεν είναι και στο ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή επαφίεται για την άμυνά τη κυρίω σε, σε μας, και στην καλή θέληση Ευρωπαίων εταίρων τη, mm -hmm. που μένει να δούμε τελικά αυτό πώ θα μεταφραστεί στην πράξη και πότε θα μεταφραστεί στην πράξη. Επομένω, το διεθνέ δίκαιο είναι προφανώ με τι χώρε εκείνε που δεν θέλουν να προκαταλαμβάνουν του γειτονέ του με προκλητικέ κινήσει, αλλά θέλουν να ακολουθούν μια κοινή πρακτική. Γιατί ξέρετε, πρέ... έχουμε συμφωνήσει όλοι μετά από δύο παγκοσμίου πολέμου mm -hmm. ότι θα σεβόμαστε το διεθνέ δίκαιο για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Mm -hmm. ε, όταν λοιπόν ακούμε την Τουρκία πολλέ φορέ να προκαλεί. Το, για το Διεθνέ Δίκαιο, να προκαλεί για τι αντιπαραθέσει με του Έλληνε το 22, για παράδειγμα. Mm -hmm. ε, όταν λέει. Άμεσα ο πρόεδρο Ορντογάν ότι μα πέταξαν στη θάλασσα το 22 και δεν έχει σηκωθεί κάποιο να το πει ότι πέταξαν αμάχου στη θάλασσα τότε. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, ή να μιλήσει κάποιο για ανθρώπινα δικαιώματα και πώ καταπιέζονταν στην Τουρκία σε πολλέ περιπτώσει, ενώ παλαιότερα αποτελούσε ένα προφανέ εργαλείο τη διεθνού και τη ευρωπαϊκή πολιτική, ιδιαίτερα. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει αυτή η πίεση προ την Τουρκία και η Τουρκία πρέπει να πούμε επίση ότι είναι πολύ ειλικρινή ω προ τι προθέ προθέσει τη. <laughs> δηλαδή είχε αναγγείλει <laughs> από πέρυσι ότι την ενδιαφέρει η λεγόμενη γαλάζια το νέο δόγμα mm -hmm. για την Ανατολική Μεσόγειο, το δοκίμασε στη διεθνή πρακτική και το εκτέλεσε φέτο. Ναι. Δεν είναι κάτι απροσδόκητο επομένω. Mm -hmm. Άρα, η Τουρκία, όπου βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία και η αίσθηση υπαναχώρηση, πιέζει ακόμα περισσότερο για τα συμφέροντά τη. Έτσι, αποδεικνύεται, κυρία Μπότσιο. Θα ήθελα να μου πείτε, αν κρίνεται επαρκή στην στήριξη που παρέχει όλο αυτό το διάστημα η ευρωπαϊκή οικογένεια, τόσο βεβαίω στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο απέναντι στι τουρκικέ ενέργειε. Αναφέρομαι για την Κυπριακή ΑΟΣ και για το Αιγαίο βεβαίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που ξέρει και αυτό που μπορεί. Δεν έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικέ αρμοδιότητες για την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική εξακολουθεί να είναι ντομένα ρεζερβέ για τι εθνικέ κυβερνήσει. Άρα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνει σε δηλώσει, προβαίνει σε προειδοποιήσει. Ενδεχομένω να επιβάλλει στο μέλλον κάποιε κυρώσει. Δεν έχουμε δει όμω να επιβάλλεται τι κυρώσει. Mm -hmm. Και ιδιαίτερα για την πλευρά τη Τουρκία θα λέγαμε ότι μπορεί οι πολιτικέ κυρώσει να είναι δύσκολε ή δυσκολότερε, αλλά σίγουρα υπάρχει μια εργαλειοθήκη οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων που δεν την έχουμε δει να ενεργοποιείται στην περίπτωση τη Τουρκία. Βέβαια, Έχουν γνωρίζουμε... πάρει τα περισσότερα κονδύλια. Αυτό είναι πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι εταίροι μα όσον αφορά την Τουρκία. Το μόνο δηλαδή το οποίο, αν εξαιρέσουμε τα κονδύλια που αφορούν το προσφυγικό. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη mm -hmm. πτυχή mm -hmm. των ευρωτουρκικών σχέσεων και μας δημιουργεί εμά ειδικά πολλά προβλήματα, διότι αυτή τη στιγμή ε, δυσκολεύεται να ασκήσει πίεση στην Τουρκία η Ευρώπη, ακριβώ γιατί η Τουρκία κρατάει το κλειδί του προσφυγικού μεταναστευτικού. Mm -hmm. Ξέρουμε ότι στου ένταφός τη ζουν περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Κάθε τόσο, ακούμε απειλέ από την πλευρά τη Τουρκία ότι θα ανοίξει τι πύλε να περάσουν όλοι αυτοί οι πρόσφυγε και μετανάστε στον ευρωπαϊκό χώρο. Και οι Ευρωπαίοι πολίτε έχουν πιστεί ότι δεν θέλουν να ζήσουν μια προσφυγική κρίση όπω έζησαν το 2015. Έχουν πιστεί μέσα από μια συστηματική Προσπάθεια εκ μέρου των μέσων ενημέρωση και των κυβερνήσεων ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να πάρει άλλου πρόσφυγε μετανάστε, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση mm -hmm. που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε με Βεβαίως. ειλικρίνεια. Mm -hmm. Διότι κρύβουμε το γεγονό ότι το μεταναστευτικό έχει έρθει για να μείνει. Και ενδεχομένω ε, όλη στην Ευρώπη το έχουμε δει με λανθασμένο τρόπο. τρόπο μάλιστα. Αυτό λοιπόν το πληρώνει κυρίω η Ελλάδα, γιατί βασίζεται η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία σε ένα προβληματικό Δουβλίνο 2 και έτσι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει δεξαμενή. Ε, για να μην πω η φυλακή σε πολλές περιπτώσεις των απελπισμένων που έρχονται με, τα, με τις βάρκες από την Τουρκία και δεν μπορεί έτσι η Ευρώπη από τη μια πλευρά να έχει ανάγκη την Τουρκία να μην είναι στις πύλες mm -hmm. σε ένα προεννοημένο διάβημα και από την άλλη να την μαλώνει για τη συμπεριφορά της απέναντι σε εταίρους της ε, στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε συνεργάτες της γιατί η Αίγυπτος, το Ισραήλ είναι δική μας εταίρη στην περιοχή και είναι ίσως πιο σημαντική. Πρωτοβουλία που έχει λάβει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία με αυτέ τι χώρε. Mm -hmm. Δεν πάβουν όμω αυτέ τι χώρε να είναι κομβικέ σημασίε και για την Ευρώπη και για τη δυτική ασφάλεια γενικά. Μάλιστα. Είναι εμφανέ, κυρία Μπότσου, και διορθώστε με αν κάνω λάθο, ότι υπάρχει ένα διαρκέ μπραντεφέρ μεταξύ τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ποιο θα ηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βλέπουμε μία πιο σκληρή στάση από την πλευρά του Προέδρου Μακρόν απέναντι στην, στις ενέργειες, θα έλεγα, και στις πρακτικές της Τουρκίας και από την άλλη βλέπουμε κάπως περισσότερο ισορροπιστική τη θέση της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Μέρκελ. Α, θέλω να μου πείτε πώς μπορούν να ερμηνευθούν αυτές οι τακτικές. Βάσει βεβαίω των ιστορικών σχέσεων Γερμανία-Γαλλία. Στη θεωρία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λέμε ότι πάντοτε η Γαλλία Παίρνει τις πολιτικές πρωτοβουλίες που η Αγγλία δεν θέλει να πάρει mm -hmm. και η Γερμανία δεν επιτρέπεται να πάρει. Αυτή είναι μια βασική ναι. αρχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, και ξεκινήσαμε την ευρωπαϊκή ενωπίση πιστεύοντας και βλέποντας το γαλλογερμανικό άξονα, το λεγόμενο, mm -hmm. να λειτουργεί. Δηλαδή, η Γαλλία και η Γερμανία να επιτυχάνουν συνενέσεις και στη συνέχεια να μπορούν να κερδίσουν και τις υπόλοιπε χώρε μέλη. Τα τελευταία χρόνια έχει τονίσει. Αυτή η στενή συνεργασία. Προφανώ στην εποχή τη οικονομική κρίση και λίγο νωρίτερα λόγω του ευρώ, η Γερμανία είχε μια κομβική θέση, μια κεντρική θέση στα ευρωπαϊκά πράγματα. Με τη Γαλλία να ε, περνάει μέσα από διάφορε κρίσεις και μια ε, α, αδυναμία να περάσει διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Mm -hmm. Ο πρόεδρο Μακρόν θέλει να ανανεώσει την ευρωπαϊκή πολιτική τη Γαλλία και αυτό είναι θετικό. Η καγκελάριο Μέρκελ που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, βρίσκεται τώρα σε μια στασιμότητα. Mm -hmm. Παρά το γεγονό ότι είναι πολύ κεντρώα στι πολιτικέ τη, και μερικοί του το καταλογίζουν αυτό σαν κάτι αρνητικό mm -hmm. στη Γερμανία. Mm -hmm. Είναι προφανέ ότι τώρα η Γερμανία είναι σε μεταβατική φάση και όλο το κομματικό σύστημα, να δούμε και την άνοδο των Πρασίνων, mm -hmm. την εμφάνιση και την επιμονή του ΑΕΦΔ, τη εναλλακτική για τη Γερμανία και την προσπάθεια του ε, τσεντεού, της τσεντεού να δημιουργήσει μια επόμενη μέρα μετά την Καγκελάριο Μέρκελ Μάλιστα. και η ΕΣΠΕΝΤΕ. Βλέπουμε mm -hmm. μια προσπάθεια στην S5 να ξανακερδίσει χαμένο έδαφο. Στη Γαλλία, ο πρόεδρο Μακρόν είχε αναγγείλει ότι θα ανανεωθεί η προοπτική τη Ευρώπη και πέρα από το Ευρώ, που προφανώ δεν μα στάνει mm -hmm. για να είμαστε ενωποιημένοι και να έχουμε ένα μέλλον κοινό. Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη και σε άλλα θέματα. Όμω, τον διέκοψαν από ό,τι φαίνεται τα κίτρινα γυλαίκα, δηλαδή οι εσωτερικέ αντιδράσει τη μεταρρυθμίση προσπάθησε να. Περάσει στη Γαλλία, προκειμένου και η Γαλλία ολόκληρη να α, γίνει ξανά η ατμομηχανή τη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Πάντω, κυρία Μπότσιο, αυτή την θα λέγαμε τη γενικότερη συγκρουσιακή σχέση μεταξύ τη κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Μακρόν το είδαμε και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τι επιδιώξει τη συμμαχία. Αυτό ήταν φανέ, αυτή η σύγκρουση που υπήρχε μεταξύ του. Όπω ένα... και η σύγκρουση Γαλλία-Τουρκία. Ακριβώς, Ακριβώ. Περί αυτή... με... το εγκεφαλικά νεκρού ΝΑΤΟ ή την Τουρκία. Ακριβώ. Νεκρού... Είτε τον κύριο Μακρόν με τον α, κύριο Ερντογάν. Α, επιτρέψτε μου, κυρία Μπότσιο, να, να επιμείνω λίγο στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή έχουμε ακούσει και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κυρία Κομιτσοτάκη, να καλεί επανειλημμένω την Ευρωπαϊκή Οικογένεια να δώσει α, προσοχή τόσο στο προσφυγικό μεταναστευτικό όσο βεβαίω και στι κινήσει τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρή παρεμβατικότητα στα θέματα τη εξωτερική πολιτική. Σε άλλα θέματα διαθέτει, σε άλλα θέματα δεν διαθέτει. Uh -huh. Για παράδειγμα, σε θέματα περιβάλλοντο, σε θέματα διεθνού συνεργασία διαθέτει. Αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική, τι μεγάλε γεωπολιτικέ αλλαγέ στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, είναι προφανέ ότι το ΝΑΤΟ. Έχει ένα προβάδισμα, δεδομένου ότι στο ΝΑΤΟ έχει αναποτεθεί η διεθνή ασφάλεια στην περιοχή ε, μέσα από διάφορε επιχειρήσει που έχει αναλάβει και out of area, όπω λέμε, εκτό περιοχή mm -hmm. μετά τον ψυχρό πόλεμο. Σωστά η ελληνική κυβέρνηση ζητά την παρεμβατικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσει μάλλον να το κάνει, δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντική για μα η Ευρώπη. Είμαστε μέλο τη, είμαστε πολλά χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο και όλοι έχουμε επενδύσει σε αυτό το project να πετύχει. Από εκεί και πέρα, το πόσο αποτελεσματική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, το βλέπουμε σε επίπεδο προκλητικότητα τη Τουρκία, mm -hmm. ότι δεν λογαριάζει και τόσο πολύ τι απειλέ, τι δηλώσει καθεξής. Άρα, είναι σημαντικό για κάθε χώρα, και έχει υποθεί πολύ αυτέ τι μέρε mm -hmm. και έχει υποθεί πολύ από χώρε άλλε που είναι εκτεθειμένε σε αυτή τη γεωπολιτική γειτονιά, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μόνοι μα να αντιμετωπίσουμε. Διάφορε απειλέ. Δηλαδή, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μάλιστα. Έχουμε διπλωματικά εργαλεία, έχουμε πολιτικά εργαλεία, έχουμε και στρατιωτικά εργαλεία. Mm -hmm. Πρέπει και οι ένοπλε δυνάμει μα να είναι ανά πάσα στιγμή σωστά προετοιμασμένε, σωστά εκπαιδευμένε και εξοπλισμένε, ούτω ώστε να αποτρέπουν μία προκλητικότητα από την πλευρά τη Τουρκία και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Και προφανώ, πάντα συνομιλούμε και με την Τουρκία. Ο διάλογο ποτέ δεν έκανε κακό. σα ίσα, -ίσα mm -hmm. μπορούν πολλά θέματα να επιληθούν και παρεξηγήσει πριν φτάσει κανεί σε ένα ακραίο σημείο. Γιατί αυτό το ακραίο σημείο σίγουρα θα μπορούσε να είναι ένα ατύχημα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη δεκαετία του 1970, κυρία Μπότσου, γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική α, παρέμενε έκτοτε τόσο περισσότερο, θα έλεγα, διακρατική και λιγότερο κοινή. Και διορθώστε με αν κάνω λάθο. Έχετε σε απόλυτο αυτό το... δίκιο σε αυτό. Το βασικό όργανο που παράγει αποφάσει αυτή τη στιγμή είναι ένα διακρατικό, είναι το πλέον mm -hmm. διακρατικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακριβώς. Μετά από τόσε μεταρρυθμίσει των συνθήκων, το λογικό θα ήταν να αναρωτιόμαστε τι αποφάσισε κάθε εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή ποια πρωτοβουλία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm -hmm. ακόμα και το Συμβούλιο. Κι όμω το ενδιαφέρον μα πάντοτε είναι στραμμένο. Κάθε Ιούνιο και κάθε Δικέμβριο, mm -hmm. στο τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι ουσιαστικά ένα όργανο των κυβερνήσεων και των αρχηγών των κρατών. Μάλιστα. Κυρία Μπότσιου, σε πρόσφατη αρθογραφία σα, χαρακτηρίσατε τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο ω μια δύσκολη γεωπολιτική εξίσωση. Α, επειδή Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε αυτό, το, σταυροδρό, σε αυτό το σταυροδρόμι των εξελίξεων αυτών, τόσο σε αφορά το μεταναστευτικό προσφυγικό, όσο βεβαίω και στα ενεργειακά ζητήματα. Θέλω να μου πείτε, οι συμμαχίε αυτέ που έχουμε συνάψει με Αμερική, Ισραήλ και Αίγυπτο, θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσουν ασπίδα προστασία για τα εθνικά μα συμφέροντα. Είναι μια Στην περιοχή έτσι. Γεωπολιτική εξίσωση, γιατί ε, όταν βλέπουμε την Ανατολική Μεσόγειο, ε, κανονικά θα έπρεπε να βλέπουμε μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο και τις υπόλοιπες τεκτονικές πλάκες που συνδέονται μαζί της, mm -hmm. που είναι η Ανατολική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Εκεί παρατηρούμε μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, για να μιλήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε αλλαγές συνόρων ή προθέσεις για αλλαγές συνόρων. Mm -hmm. Τώρα, στο έμεσο μέλλον, πάντω ε, έχουμε τέτοια παραδείγματα και θα αναφέρω στο ευρωπαϊκό έδαφο το παράδειγμα τη Ουκρανία. Mm -hmm. Όπου είχαμε αλλαγέ συνόρων, προφανώ. Mm -hmm. Και βέβαια, τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στη Συρία κυρίω θα γίνει στο Ιράκ. Το οποίο mm -hmm. έχει δημιουργήσει μια μαύρη τρύπα στη Μέση Ανατολή. Αυτέ οι συμμαχίε, όπω είπα προηγουμένω, είναι οι, ε, οι πιο σημαντικέ συμμαχίε που έχουμε. Πετύχει τα τελευταία χρόνια και δεν πρόκειται για τακτική μια κυβέρνηση, αλλά για στρατηγική εφόσον διαδοχικέ ελληνικέ κυβερνήσει έχουν ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Mm -hmm. Η βάση του είναι η ΑΟΣ που έχουν χαράξει τρει χώρε μεταξύ του, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτο. Και με βάση την ενεργειακή αυτή πρωτοβουλία, περιμένουμε σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων, mm -hmm. αλλά επειδή είτε στην περίπτωση που θα γινόταν ο East MED που προσπα... προφανώς προσπαθεί να τον διεμβολίσει η Τουρκία mm -hmm. αυτή τη στιγμή mm -hmm. και να τον ματαιώσει. Να τι το επενδυτικό ενδιαφέρον δυτικών εταιριών για μια τέτοια κατασκευή. Την ίδια στιγμή που η ίδια προωθεί τον Turkish Stream 2, ώστε να συμμετέχει προνομιακά στην προμήθεια φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm -hmm. Γύρω από την ενέργεια, γύρω από τον αγώνα, γύρω από του σταθμού LNG που εναλλακτικά θα προχωρούσαν στην Ανατολική Μεσόγειο, χρειάζεται η περιοχή ασφάλεια, οικονομική συνεργασία, πολιτική συνεργασία, εκπαίδευση, στρατιωτικέ ανταλλαγέ. Και έχουμε δει ότι αυτού του είδου οι συνεργασίε βήμα-βήμα προχωρούν. Ναι. Δεν είναι ακόμα επιχειρησιακά έτοιμε, mm -hmm. σίγουρα όμω είναι μια καλή αρχή για μια περιοχή όπου οι χώρε που έχουν. Μπει σε αυτή τη συνεργασία, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ότι σε περίπτωση κρίση θα είναι αρκετά μόνε. Άρα, καλό είναι να ενώσουν δυνάμει mm -hmm. στην περιοχή. Μάλιστα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τρία θέματα είναι αυτά τα οποία δεσπόζουν στην Ανατολική Μεσόγειο τα, ουσιαστικά την τελευταία 20η αιτία. Η η ασφαλεια το μεταναστευτικό και η ενέργεια. Και αν θέλετε, τι τελευταίε μέρε, επειδή μιλήσαμε αρκετά για τι mm -hmm. κυρώσει ή πιθανέ mm -hmm. πιέσει που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. την πιο σκληρή δήλωση εναντίον τη Τουρκία την είδαμε να προέρχεται από το Ισραήλ. Και Μάλιστα. αυτό δεν είναι τυχαίο. Mm -hmm. Το Ισραήλ για μα είναι η πιο δυτική χώρα στην περιοχή τη Αγγίσσα Ανατολή με την οποία αργήσαμε κιόλα να αναπτύξουμε mm -hmm. πιστεύω σχέσει. Η Αίγυπτος είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα διότι έχει μεγάλη επιρροή στου Σουνίτε Άραβε mm -hmm. και επίση είχε αντιμετωπίσει τι προηγούμενε δεκαετίε ε, πολλέ πιέσει από τη Μέση Ανατολή, όπω και το Ισραήλ από το Ιράν που έχει εξαγγείλει ότι το Ιράν το ενοχλεί mm -hmm. και η ύπαρξή του μόνο. Επομένω, σε αυτή την περιοχή αναπτύχθηκε μία συνεργασία που προφανώ η Τουρκία δεν την άφηνε να προχωρήσει από μόνη τη. Άρα, ναι, σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση mm -hmm. και δεν αφορά μόνο αυτό που βλέπουμε, αφορά και τι ευρύτερε περιοχέ γύρω μάλιστα. από την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να μείνουμε στο μεταναστευτικό προσφυγικό, κυρία Μπότσου, γιατί πραγματικά αποτελεί, θα λέγαμε, μία ανοιχτή εμοραγούσα πληγή, θα το έλεγα. Έχουμε ακούσει κατά καιρού την άποψη ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να δώσει τη χαριστική βολή στη συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου πείτε αν εσεί ενστερνίζεστε αυτέ τι απόψει. Αν η συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από πολύ λίγα εκατομμύρια πρόσφυγε, τότε έχουμε πρόβλημα mm -hmm. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πληθυσμό 500 εκατομμυρίων. Οι πρόσφυγε υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο μπήκε μόνο το 2015. Ενδεχομένω είναι και μεγαλύτερο ο αριθμό, αν λάβουμε υπόψη μα και την λαθρέα εισαγωγή ανθρώπων που δεν έχουν καταγραφεί ή που δεν μπορούν να φύγουν κ.ο.κ. Και, και προφανώ αυξάνει ο αριθμό, γιατί έχουμε περίπου 200-300.000 εισόδου τουλάχιστον από την περιοχή αυτή κάθε χρόνο. 25.000 έχουν χαθεί στη θάλασσα. Μάλιστα. Ε, η μία αλήθεια είναι ότι οι πρόσφυγε θα σταματήσουν να έρχονται. Διότι όταν κάποιο έχει να διαλέξει, και είναι διατεθειμένο να ρισκάρει. Ανάμεσα στο να πεθάνει σίγουρα και στο ενδεχόμενο να πεθάνει, θα διαλέξει το ενδεχόμενο να πεθάνει. Mm -hmm. Επομένω, δεν μπορούμε απλώ να κλείνουμε τα μάτια μα ή να λέμε θα βάλουμε μεγάλου φράχτε ή θα βάλουμε μεγάλε βάρκε, μεγάλα πλοία να εμποδίζουν την είσοδο. Πρέπει να ξαναδούμε το θέμα μετανάστευση και πρόσφυγε. Εξάλλου, η Ευρώπη έχει απορροφήσει στο παρελθόν πολλέ φορέ μετανάστε. Mm -hmm. Μην ξεχνάμε τι έγινε μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου. Όλη η Ανατολική Ευρώπη μα έστελνε. Εκατομμύρια μετανάστες ναι, προ ναι, την ναι, ναι. δυτική Ευρώπη. Και αυτοί οι άνθρωποι απορροφήθηκαν Κανεί δεν ασχολείται πλέον με αυτό, ενώ mm -hmm. σχολαιμαν πάρα πάρα πολύ, μέχρι Τελικά, τα μέσα ναι. τη δεκαετία του 90. Mm -hmm. ε, μπαίνει το θέμα της θρησκείας πολλές φορές και αυτό είναι συζητήσιμο, mm -hmm. διότι και όσοι μετακινήθηκαν τότε δεν ήταν α, χριστιανοί mm -hmm. αν η Ευρώπη θέλει να λέγεται χριστιανικό κλάμπ τουλάχιστον ω προ τι αξίε τη. Mm -hmm. Αλλά αυτέ οι χριστιανικέ αξίε περιέχουν σίγουρα αρχέ αλληγί, ανθρωπιά και ο Επομένω, εάν όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να απαντήσω στο ερώτημά ναι. σα, δέχονταν πρόσφυγε και μετανάστε, ε, ανάλογα με τι δυνατότητέ του ανάλογα με την πληθυσμιακή του απορροφητικότητα, τότε δεν θα ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα και επίση αν εφαρμοζόταν μια κοινή πολιτική, mm -hmm. θα ήξεραν αυτοί που έρχονται πόσο μπορεί να μείνουν. Ναι. Ότι δεν μπορούν δηλαδή να χαθούν μέσα σε δίκτυα διακινητών που τους εκμεταλλεύονται και τελικά δημιουργούν σκοτεινούς διαδρόμους μέσα στην Ευρώπη πέρα από την κανονική ροή της μετανάστευση. Δηλαδή έχουμε μια κανονική ροή και μια γκρίζα μετανάστευση και ένα γκρίζο προσφυγικό που χάνεται. Mm -hmm. Κάπου μέσα στι διάφορε χώρε. Η Ελλάδα πληρώνει δυσανάλογα μεγάλο κόστο. Πραγματικά υπομίζεται αυτό το δυσανάλογο κόστο διασώζοντα την πολιτική ησυχία τη υπόλοιπη Ευρώπη, κυρία Μπότσου, και αυτό θα λέγαμε. Ακριβώ. Την πολιτική ησυχία και την πολιτική τιμή τη υπόλοιπη mm -hmm. Ευρώπη. Διότι, ε, αν η Ευρώπη θέλει να ακτινοβολεί σαν φάρο δικαιωμάτων, τότε θα χρειαστεί μια άλλη πολιτική για όσου mm -hmm. θέλουν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Αν δεν θέλει η Ευρώπη. Να εξάγει ανθρώπινα δικαιώματα, όπω ακούμε μερικέ φορέ πια να λέγεται. Ναι. Και αφορά και άλλε χώρε με προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα mm -hmm. και πολύ μεγάλε χώρε. Γιατί μιλήσαμε πολύ για την Τουρκία, υπάρχουν ναι, και άλλε χώρε ναι. με προβλήματα. Άρα, κύριε Μπότσιου, θα λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πει άβολε αλήθειε στου πολίτε, ω προ το θέμα τη διαχείριση τη Δεν του... υπάρχει επιλογή στην πολιτική που ναι. να λέμε άβολε αλήθειε. Διαφορετικά ε, θα μα εκδικηθούν οι αλήθειε από μόνε του. Μάλιστα. Από τη μία πλευρά, κυρία Μπότση, έχουμε τι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο και από την άλλη τι αιστείε, τα λέγαμε αστάθεια που διατηρούνται στα Βαλκάνια. Και αναφέρομαι στο πρόσφατο γεγονό όσον αφορά το μπλοκάρισμα τη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία. Θέλω να μου πείτε αν μήπω η ευρωπαϊκή αυτή άρνηση εν τέλει οδηγήσει αυτέ τι χώρε στην αγκαλιά τη Τουρκία και γενικότερα εκτό δυτικού προσανατολισμού. Έχω την αίσθηση ότι αυτέ οι χώρε, οι δύο χώρε για τι οποίε κυρίω μιλάμε, που δεν βρήκαν ανοιχτή την πόρτα τη Ευρώπη για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρόσφατα, δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, έχουν αναπτύξει αρκετά ισχυρό δυτικό προσανατολισμό για να παρασυρθούν από μια άλλη προοπτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που έχει, ούτω ώστε να σπείρει. Ε, άλλες ευκαιρίες, άλλες ε, ιδέες mm -hmm. και κυρίως να δουλεύει μέσα από τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς για τη ε, διαιώνιση μιας αστάθειας ε, στα Βαλκάνια. Mm -hmm. Είναι ατυχής αυτή η εξέλιξη για μας, για την Ελλάδα, πιστεύω. Και βλέπω από ό,τι γίνεται στο μεταξύ, γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μέσα από μια δύσκολη συμφωνία, όπως ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, ναι. να ασκήσει επιρροή στα Βαλκάνια και να έχει σιγά σιγά μια σταθερή Βαλκανική ζώνη στο προσκεφάλι τη. Mm -hmm. Εφόσον το κέντρο βάρου μα είναι η θάλασσα. Μάλιστα. Άρα θα κλείναμε ένα μεγάλο μέτωπο για πρώτη φορά στην ιστορία μα. Ναι. Ενδεχομένω, αν εξαιρέσει κανεί τον ψυχρό πόλεμο, που δεν ήταν τόσο πολύ μια περίοδο ε, Κατοχυρωμένε ησυχίε, όσο μια mm -hmm. περίοδο ψυχρή ειρήνη που δεν ήξερε κανεί πότε θα γίνει ε, θερμό επεισόδιο, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Μάλιστα. Άρα, ε, ίσω η Ευρώπη, mm -hmm. αυτό ψιθυρίζεται τουλάχιστον ναι. όλο και περισσότερο, ξαναδεί το θέμα αυτό το Μάρτιο ναι. και ίσω ε, υπάρχουν φωνέ που θα ζητήσουν διαχωρισμό τη Βόρεια Μακεδονία από την Αλβανία, παρά το γεγονό ότι μεγάλε χώρε τη Ευρώπη έχουν αποφασίσει. Να τις δουν σαν πακέτο. Μάλιστα. Mm -hmm. Μένει να δούμε λοιπόν πώ θα είναι οι εξελίξει, κυρία Μπότσιου. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση διστακτική. Και τι εννοώ, χαρακτηρίζεται από έλλειψη κοινή εξωτερική και μεταναστευτική πολιτική βεβαίω και παράλληλα εν μέσω τη διαδικασία αποχώρηση τη Μεγάλη Βρετανία. Αν κρίνεται με βάση τα ιστορικά πεπραγμένα, ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μπορεί να απορροφήσει όλου αυτού του κλειδονισμού. Άνετα μπορεί να απορροφήσει mm -hmm. κλειδονισμού στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έχει απορροφήσει πολλού στο παρελθόν. Δύο φορέ απέτυχε η Βρετανία να γίνει μέλο mm -hmm. τη δεκαετία του 60. Στη συνέχεια ήρθε η πετρελαϊκή κρίση, η περίοδο ευρωσκλήρινση, το τέλο του ψυχρού η διεύρυνση και η επανένωση τη Γερμανία. Επομένω, η Ευρώπη έχει αποδείξει mm -hmm. ότι υπάρχει ένα υψηλότερο διακύβευμα από τη διαχείριση κρίσεων, που είναι ποτέ ξανά να μην διχαστούμε και να μην πολεμήσουμε μεταξύ μα. Γιατί το κάναμε δυστυχώ με τραγικέ συνέπειε mm -hmm. σε δύο παγκοσμίου πολέμου. Αυτό είναι το υπέρτερο διακύβευμα. Ναι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Mm -hmm. Ξεχνιέται όσο απομακρυνόμαστε από το Β' mm -hmm. Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά οι ρίζε του οικοδομήματο αυτού στο οποίο ανήκουμε έχουν ε, ουσιαστικά στηθεί πάνω σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Mm -hmm. Επομένω, η Ευρώπη μπορεί να αντέξει, αλλά θα πρέπει να προβληματιστεί αρκετά. Γιατί φεύγει η Βρετανία, που είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Mm -hmm. Είναι ένα ράπισμα. Mm -hmm. Η Βρετανία είναι μια μεγάλη δημοκρατία, με μακρά παράδοση δημοκρατία πίσω τη και σε πολλά άλλα θέματα. Επομένω, ε, μπορεί το, ε, η πιθανότητα ενό Grexit mm -hmm. που το θυμάμαστε όλοι το 2015 βέβαια. και νωρίτερα ε, να μην κλώνησε τόσο πολύ την αυτοπεποίθηση τη Ευρώπη, αλλά σίγουρα θα έχει επιπτώσει και οικονομικέ επιπτώσει το Brexit. Επίση, ε, βλέπουμε ότι η Ευρώπη ε, μερικέ φορέ παίρνει φόρα για να συνεχίσει. Mm -hmm. Συνέβη και στο παρελθόν, αλλά δεν είναι δυνατόν να φοβάται τον ίσκιο τη. Δηλαδή, τι ανακοινώσει για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέραμε προηγουμένω. Το να είναι πιο αυστηρή απέναντι σε μια προκλητική Τουρκία. Ή το να κάνει μια διεύρυνση σε δύο μικρέ χώρε των Βαλκανίων, όπου καλείται αυτή τη στιγμή όχι να κάνει τη διεύρυνση, καλείται mm -hmm. να δώσει το έναυσμα για, να ξεκι... να... για τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει, οι οποίε mm -hmm. θα κρατήσουν πολλά χρόνια. Άρα δεν είναι μια δέσμευση την οποία αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα έλεγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαν το ποδήλατο. Αν σταματήσει κανεί να κάνει ποδήλατο, σταματάει η ενοποίηση. Mm -hmm. Έτσι ίσω χρειάζεται να το δει mm -hmm, και τώρα, προκειμένου mm -hmm. να βρει νέου στόχου. Για να ξαναδέσει πιο στενά τα κράτη-μέλη που αρχίζουν να έχουν προβληματισμού για το αν το ευρώ φτάνει, που δεν φτάνει και ποια άλλη είναι η αποστολή τη. Κλείνοντα, κυρία Μπότσου, θα ήθελα και μία αναφορά από εσά για τι τελευταίε και τι προσεχείς δράσει του Κέντρου Ελληνική και Διεθνού Ιστορία, καθώ είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο που λειτουργεί υπό την εποπτεία σα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Είναι τρία τα επίπεδα στα οποία θα λειτουργήσουμε στο προσεχές διάστημα. Έχουμε επιλέξει η δράση μα να είναι. Ε, λίγες και mm -hmm. στοχευμένες, ε, σε πρώτη φάση. Το ένα είναι η εκπαίδευση τους mm -hmm. σπουδαστών στην αρχιακή έρευνα, mm -hmm. ε, σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς, τόσο ώστε οι σπουδαστές μας να αρχίσουν να εξοικειώνονται με την ιστορική έρευνα και να παράγονται εργασίες πάνω σε αυτό. Ένα συνέδριο που άπτεται των θεμάτων που συζητήσαμε σήμερα, με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο, και με πυρήνα την Ανατολική Μεσόγειο. Πολύ ενδιαφέρον. Και επίση μια συνεργασία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που έχει να κάνει με μεγάλε ιστορικέ μάχε. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίω. Σα ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μα και βεβαίω για τα όσα ενδιαφέρονται αυτή την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που συντονιστεί κατά ακόμα βράδυ και μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για ένα όμορφο βράδυ.